Νάπολη της Ιταλίας, παλαιά πόλης, και μέσα στην πόλη υπάρχει αυτό το υπέροχο άγαλμα, προσωποποίηση του ποταμού Νείλου, είναι από την αρχαία εποχή. Σάντα Μαρία, Πιέτρα Σάντα, μεγάλη εκκλησία, και αυτή τη στιγμή είναι μουσείο, δεν λειτουργεί ως εκκλησία και είναι παράρτημα του μεγάλου αρχαιολογικού μουσείου της Νάπολης, και μέσα γίνονται περιοδικές εκθέσεις. Και αυτή τη στιγμή γίνονται εκθέσεις για τα ιερά της Παρθενώπης και της Ακροπόλεως της αρχαίας Νέα Πόλεως, και βλέπουμε αρχαίο γλυπτό του Μύθρα με τον Ταύρο, είναι και αυτό στην περιοδική έκθεση, και αμέσως δύο αγάλματα, το ένα είναι της Ίσιδος, πρώτος αιώνας π.Χ., και το δεύτερο, το ωραιότερο θα έλεγα, ότι είναι της Νίκης, της προσωποποίησης της Νίκης, καθώς βλέπουμε το άγαλμα της Ίσιδος είναι από μαύρο πορφυρίτη, τα χέρια και το κεφάλι είναι αποκατεστημένα μετά το 1700, και δίπλα βλέπουμε το υπέροχο άγαλμα της θεάς Νίκης, αυτό είναι αυτούσιο, 3ου αιώνα π.Χ., ελληνιστικών χρόνων, και δεν έχει αποκατασταθεί όπως έχει γίνει με την Ίσιδα. Το κεφάλι είναι αποκατεστημένο, άγαλμα Ίσιδος, συμπληρωμένο κεφάλι και χέρια. Το κάτω μέρος, στο δεξί χέρι βαστάει το σύστρο, το σύμβολο της Ίσιδας, και με το αριστερό χέρι έχει το κανάτι των καθαρμών. Και τα δύο αγάλματα προέρχονται από τις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου της Νεαπόλεως, και στο σημείο όπου βρίσκεται η εκκλησία Σάντα Μαρία Μαζιόρι, Πιέτρα Σάντα, ήταν η ακρόπολη της αρχαίας Νάπολης, η κορυφή. Είχε ύψος γύρω στα 40 μέτρα, και πάνω υπήρχε το ιερό της Παρθενώπης και μεγάλο ιερό της Δήμητρος και της κόρης Περσεφόνης. Κατά τις ανασκαφές βρήκανε τα αγάλματα και φυλάγονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νεαπόλεως σε αποθήκες, και τώρα παρουσιάζονται στο κοινό αφότου αποκτήθηκε ως εκκλησιακός χώρος η Πιέτρα Σάντα, Σάντα Μαρία Μαζιόρι. Αυτή η εκκλησία έχει πολλές εκκλησίες στην Νάπολη και ορισμένες δεν λειτουργούν πια ως εκκλησίες. Και βλέπουμε τα υπέροχα άγαλμα της Ίσιδος και της Νίκης, στήλη ερμαϊκή, και είναι ο Ηρακλής, χτυπημένο το πρόσωπο του Ηρακλή, και ακριβώς στο ίδιο σημείο της εκκλησίας, εδώ είναι πλάκα βωμού με ελληνικά γράμματα, στο ίδιο σημείο της εκκλησίας που βλέπουμε σήμερα, στον ίδιο χώρο, ακριβώς το επίπεδο πριν την έκρηξη του Βεζουβίου του 79 ήταν περί τα 40 μέτρα βάθος. Εδώ βλέπουμε τα αφιερώματα στο ιερό της Δήμητρος και της κόρης, στον ίδιο χώρο που είναι η εκκλησία, διότι ήταν το υψηλότερο σημείο του Λοφίσκου, που ήταν η Ακρόπολης και τα ιερά της Παρθενώπης και της Δήμητρος και της κόρης της Περσεφόνης, τα έχουν βρει όλα αυτά στον ίδιο χώρο. Όταν εξεράγει ο Βεζούβιος το 79 μετά Χριστό, έπεσε τόση τόφα και λάβα που το επίπεδο της σημερινής Νάπολης είναι κατά 35 μέτρα υψηλότερα. Πρέπει να φανταστούμε ότι το επίπεδο της αρχαίας πόλης πριν την έκρηξη ήταν κατά 35 μέτρα χαμηλότερα, γι' αυτό και όλη η Νάπολης είναι σκαμμένη από κάτω, και η τόφα του Βεζουβίου έχει χρησιμοποιηθεί από τον Μεσαίωνα για να χτίσουν σπίτια. Καθώς βλέπουμε τα υπολείμματα της Ακροπόλης και των αρχαίων ιερών, και δίπλα ακριβώς έχει ένα σκαφείο χώρος 35 μέτρα βάθος, είναι και δεξαμενές της αρχαίας Νεάπολης, και κατά τα διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Ιταλία πια βομβαρδίστηκε από τους συμμάχους, διότι η Ιταλία ήταν σύμμαχος με τη Γερμανία, η Γερμανία έχασε τον πόλεμο, και μετά οι σύμμαχοι εκδικήθηκαν και την Ιταλία και βομβαρδίστηκε και η Νάπολη, και τότε μεγάλο μέρος του κόσμου κατέβηκε στα υπόγεια της Νάπολης, αυτά τα οποία τα είχε επικαλύψει η τέφρα και η τόφα του Βεζουβίου, και εκεί προστατεύτηκαν. Έναν
τέτοιο χώρο σήμερα τον βλέπει κανείς όταν επισκεφθεί τη Σάντα Μαρία Ματζιόρε Πιέτρα Σάντα. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι κάτοικοι της Νάπολης κρίστηκαν στα υπόγεια για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς των συμμάχων. Το επίπεδο είναι γύρω στα 45 μέτρα βάθος, 40-35 αλλού ανάλογα, και ήταν και σκοτεινά και γι' αυτό φαίνεται και σκοτεινό στην οθόνη. Δεν είναι πολύ μεγάλο, διότι είναι άλλο σημείο που κατεβαίνει στα υπόγεια, και έξω από την εκκλησία της Πιέτρα Σάντα, Σάντα Μαρία Ματζιόρε, είναι και άλλα δύο παρεκκλήσια, και στο ένα παρεκκλήσιο, 15ος αιώνας είναι αυτά, μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχουν ελληνικές επιγραφές δωρητών και κτητόρων των παρεκκλησίων, καθώς υπάρχουν και οι ελληνικές επιγραφές. Φρέσκο 15ος αιώνας, ωραιότατο φρέσκο, πρόδρομος, Θεοτόκος και η Αγία Λουκία, πιθανόν είναι όπως κοιτάμε, Ιωάννης ο πρόδρομος, Θεοτόκος, Μαρία και Αγία Λουκία, και αυτές είναι οι επιτύμβιες, θα έλεγα, επιγραφές επιφανών Ελλήνων που μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης πήγανε στην Ιταλία, στο βασίλειο των δύο Σικελιών, που ήταν η Σικελία και η Νάπολη, το βασίλειο των δύο Σικελιών, και εκεί είχαν βρει καταφύγιο, καθώς και ήταν και περίφημοι στρατιώτοι, ήταν οπλίτες Έλληνες ακόμα και από τη Δαλματία και από την Αλβανία, οι οποίοι συμμετείχαν, τους χρησιμοποιούσαν οι βασιλείς της Νάπολης για να κυνηγάνε τους Γάλλους, ή το αντίστροφο γινότανε. Οι λεγόμενοι στρατιώτοι, και βάσει της δράσης αυτών, πήραν δικαίωμα και χτίσανε και την εκκλησία του Αγίου Πέτρου και Παύλου, η οποία υπάρχει στην Άβολη. Διάφορες εικόνες στα δύο παρεκκλήσια, τα οποία, όπως είπα, έχουν χτιστεί και με ελληνικά χρήματα. Βλέπουμε τις εκκλησίες που υπάρχουν στην Άβολη, καθώς και τα αγάλματα της Ίσιδος και της Νίκης, η στήλη, η ερμαϊκή στήλη με τον Ηρακλή, και η μεγάλη εκκλησία του Ιησού που είναι στο κέντρο της Νάπολης, και μου άρεσαν αυτά τα δύο προσκυνητάρια που υπάρχουν μέσα στην εκκλησία με Αγίους της Καθολικής Εκκλησίας. Στο κέντρο της πόλεως υπάρχει η προσωποποίηση του ποταμού Νείλου στην αρχαία πόλη, και βαστάει στο δεξί του χέρι το κέρας της αμάρτιας, καθώς έχει και τη σφίγγα, και είναι η ένδειξη ότι όντως εκπροσωπεί τον ποταμό Νείλο της Αιγύπτου. Είναι θαύμα το ότι στην Ιταλία σώζονται τόσα πολλά αρχαία, διότι μπορεί μεν η Ιταλία να κατακτήθηκε πολλές φορές, αλλά οι κατακτητές ήταν όλοι χριστιανοί, και οπότε ο ένας έκτιζε εκκλησίες επάνω στις εκκλησίες του άλλου, και υπάρχει τόσος μεγάλος πλούτος, παλάτια, καθώς οι πόλεις της Ιταλίας ήταν όλες μικρά κρατήδια και μικρά κράτη, και το ένα αντιμαχότανε το άλλο, αλλά δεν πάβει να είχαν πολιτισμό οι άνθρωποι, και χτίσανε τόσα πολλά παλάτια και τόσες πολλές εκκλησίες. Ιανουάριος του 2020, Νάπολη της Ιταλίας.